Και νύχτα είχαμε κάποια εκδήλωση για το γαστρονομικό Brand Name της Ιούτης. Την εβδομάδα μας πέρασε. Βεβαίως. Την περασμένη Τρίτη η περιφέρειά μας συγκάλεσε μια συγκέντρωση στην οποία ο κ. Προυσάλης ανέλησε τα δεδομένα του γαστρονομικού Brand και της Ιούτης και τις μέχρι τώρα προσπάθειές του. Πρέπει να πω ότι ήρθαν οι επαγγελματίες, έγιναν τοποθετήσεις, ήταν πολύ ικανοποιητικά και φυσικά είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Σε αυτή τη φάση, όπως τουλάχιστον έχουμε συζητήσει με τον κύριο Προύσαλη, στον οποίο παραλαμβάνω έχει αναθέσει η περιφέρεια την μελέτη για το γαστρονομικό branding. Σε αυτή τη φάση λοιπόν βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο, έγιναν συζητήσεις, συγκεντρώνονται τα στοιχεία, οι συνταγές έχουν συγκεντρωθεί, θέλουμε να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη και εν τέλει το κυριότερο. Αυτή τη στιγμή έχουν προταθεί 5 τίτλοι, 5 ονομασίες, 5 φίρμες για τυχείο μας, οι οποίες 5 ονομασίες θα τεθούν στην κρίση του κοινού, θα μπορούν διαδικτυακά όποιος θέλει να μπορέσει να ψηφίσει, να επιλέξει και να πει την άποψή του με μεσοτρόπο βέβαια για το τι θέλει η χειόνι μας να φαίνεται στη γαστρονομία και στο γαστρονομικό τουρισμό μας. Είμαι πολύ παραλαμβάνω ικανοποιημένος, πιστεύω ότι πηγαίνουμε σε καλή κατεύθυνση και στο τέλος θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Πρέπει να πω επίσης ότι κάνουμε σοβαρές προσπάθειες για να μπορέσει να υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου. Ήδη είμαστε από τους πρώτους στον κοινωνικό τουρισμό και αυτό δεν είναι τυχαίο. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι μας ήταν και επέλεξαν να έρθουν. Επίσης ήρθε αρκετός κόσμος όπως το είχα προείπει. Και ακόμα πρέπει να πω ότι οι επαγγελματίες, όπως το συζητώ, είναι ευχαριστημένοι. Πιστεύω ότι συνεχίζεται η τουριστική σεζόν και θα πάμε καλύτερα. Πρέπει να τονίσω επίσης για τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπως έχω προείπει και σε άλλες συνεντεύξεις μου, η περιφέρεια έχει νοικιάσει ένα πολύ καλό περίπτερο, 120 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο θα υπάρχει και δικαστική παρέμβαση από καθηγητής Πανεπιστημίου, όπως έχω πει ότι βάσει του σχεδίου του κ. Μουτζούρη, και θα είναι κάτι πιστεύω ιδιαίτερο. Άρα λοιπόν και σε αυτή την έκθεση θα συμμετάσχουμε με πάρα πολύ έντονο στοιχείο, να αναδείξουμε την περιφέρεια μας, να αναδείξουμε τους προορισμούς μας, να αναδείξουμε τα νησιά μας και συνεχίζουμε δυναμικά, απτόητη, με τους ανθρώπους κοντά μας. Ήδη έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά όλοι οι επαγγελματίες, ακόμα και οι φορείς. Είμαι ευχαριστημένος γιατί και ο Δήμος είναι κοντά μας, ο συνάδελφος, ο ανάλογος Δήμαρχος Τουρισμού, επίσης ο φορέας, της Σύλλογου Φορέας Τουρισμού, ακόμα και το Δημοκρατήριο και βλέπω και ο Σύλλογος Συνοδόχων. Είμαι λοιπόν πάρα πολύ ικανοποιημένος γιατί η φιλοσοφία μου είναι να εμπνεύσουμε, να ενώσουμε και όπως λέω πάντοτε ισχύει σαν τη ενώση. Είμαστε κοντά, προσπαθούμε, προωθούμε τα πράγματα. Υπάρχονται καλύτερες μέρες για ισχύω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς.